Ελένη, δεν είναι και πολύ συνηθισμένη εικόνα να αναμένονται χιονοπτώσεις στην Κρήτη από τα 600 μέτρα και πάνω. Έτσι ακριβώς εδώ. Τα νόγια λίγο πιο πάνω από τα νόγια, στα 950 μέτρα. Και προς τα πάνω θα πρέπει να φορούν αντιολισθητικές αλυσίδες. Θα πρέπει βεβαίως να έχουν και μεγάλα οχήματα 4x4. Υπάρχει παγετός, γλιστράνει οι δρόμοι. Few moments later. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί, οι οποίοι έρχονται από τα νόγια και προς τα πάνω, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, αλλά και της χιονόπτωσης που επικρατεί. Μας τρακάρει. Σίγουρα τους έχει πάει να. Ναι μπρε. Γένα από το μητάτο, μαζιο Κωνσταντινάτο. Και τα ρούχα μου βρώμουνε τραγίλα. Παναγία μας κοντοστούνε. Πω μια τροφάρα ρε Γιώργη. Στα αρχίδια μου ρε μαλάκα. Στα αρχίδια μου και είπε, στα αρχίδια μου για τα κιλοβάτ. Ρε είσαι τρελός ρε. Ρε. Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα. Δεν είναι καλά. Ρε σταμάτα. Μπράβο. Είσαι Έλληνας. Ο κόσμος που έρχεται από Ηράκλειο, από Ρέθυμνο, που παίρνουν οι άνθρωποι να προσέχουν, να κρατάνε αλυσίδες. Ναι. Τώρα το κατέβασμα θα χρειαστούμε μάλλον αλυσίδες. Εσείς κύριε Δήμαρχε. Τι να κάνουμε τώρα, να γίνουμε λουλούδες. Υπάρχει παγετός, γλιστράνει οι δρόμοι, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν. Δεν είδα καμία βελτίωση.